κολλητό θερμόμετρο ανεβαίνει στη Δράμα, οι παρατάξεις σιγά σιγά αρχίζουν και ετοιμάζονται για τα καλά. Συνέχεια παρουσιάζονται οι υποψήφοι. Το follow.gr θέλει να σας παρουσιάσει κάποιους από αυτούς και θα τους δώσει το βήμα ώστε να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους. Σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μωυσιάδη Αριστίδη που είναι ψυχολόγος και τον κύριο Χατζηγιακίδη Αναστάσιο που είναι δικηγόρος, οι οποίοι κατεβαίνουν με την παράταξη ενώνουμε τη Δράμα και τον κύριο Χριστόδουλο Μωμψάκο. Να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο που θα ήθελα να σας ρωτήσω και να συζητήσουμε είναι καταρχήν ότι είστε δύο νέοι υποψήφοι στη Δράμα. Γιατί αποφασίσατε καταρχήν σε έναν δύσκολο καιρό που οι πολιτικοί συνήθως δεν περνάνε με έναν όμορφο τρόπο στον κόσμο. Ο κόσμος κατακρίνει τους πολιτικούς, δεν ξεχωρίζει πολλές φορές τους καλούς και τους κακούς. Και είναι ένας δύσκολος καιρός για να κατεβείτε και να ασχοληθείτε με την πολιτική. Γιατί ασχοληθήκατε καταρχήν με την πολιτική στο Δήμο, κύριε Μωυσιάδη? Η απόφασή μου να ασχοληθώ με τα κοινά του τόπου μου είναι μια απόφαση η οποία ορίμασε μετά από πάρα πολλά χρόνια σκέψης και μετά από πάρα πολλές προσκλήσεις για να συμμετάσχω. Αν και, όπως είπατε, η χρονική περίοδος είναι πάρα πολύ δύσκολη, πραγματικά από όλες τις πλευρές, θεώρησα ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους και η χώρα μας, αλλά και η Δράμα μας, έχει ανάγκη από ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να βάλουν πλάτη σε αυτές τις δυσκολίες και να προσπαθήσουμε να βγάλουμε την Δράμα μέσα από όλα αυτά τα διέξοδα τα οποία ουσιαστικά βιώνει τα τελευταία χρόνια. Και όχι απλά μόνο τα τελευταία 3-3,5 χρόνια, αλλά γενικότερα. Αυτό ήταν ο λόγος προσωπικά που εγώ αποφάσισα να ασχοληθώ με την πατρίδα μου, τη Δράμα. Εγώ να πω ότι δεν αισθάνομαι ότι είμαι πολιτικό πρόσωπο. Είμαι ένας ενεργός πολίτης, ένας σκεπτόμενος πολίτης, ο οποίος βλέπω ότι τα προβλήματα της Δράμας είναι πολλά και μεγάλα και άλυτα και γι' αυτό το λόγο, επειδή αύριο μεθαύριο θέλω στο παιδί μου να πω ότι προσπάθησα και εγώ να κάνω κάτι για αυτή την πόλη που αποφάσισα να ζήσω και εγώ και η οικογένειά μου και δραστηριοποιούμε και επαγγελματικά, αποφάσισα να κατέβω ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη ενώνουμε τη Δράμα και επικεφαλής του Χριστόδουλου Μαμψάκου. Κύριε Μωυσιάδη, γιατί με τον κύριο Μαμψάκο, γιατί με την ενώνουμε τη Δράμα, τι είναι αυτό που σας τράβηξε να πάτε μαζί με τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο? Καταρχάς να πω ότι με τον κύριο Χριστόδουλο Μαμψάκο ξεκινήσαμε την παράταξη. Είμαστε από τα ιδρυτικά μέλη της παράταξης και μάλιστα είμαστε από τους ανθρώπους που εμπνεύσαμε και εμπνευστήκαμε όλοι μαζί για να φτάσουμε ως εδώ σήμερα με την παράταξη ενώνουμε τη Δράμα. Θα μου τρέψω να κάνω εδώ ένα σχόλιο το οποίο άκουσα χθες σε ένα κανάλι τοπικό του νυν δημάρχου έναντι του προσώπου του κυρίου Μαμψάκου. Σε κάποιες ερωτήσεις χαρακτήρισε δύο φορές τον επικεφαλή της ενότητας της παράταξής μας ότι είναι άσχετος και μάλιστα πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι τόσο άσχετος και διετέλεσε προηγούμενα αντιδήμαρχος, να θέλει τώρα να γίνει και δήμαρχος. Απαντώ λοιπόν ότι προφανώς επιλέγουμε τους άσχετους, κατά την έννοια κάποιων, γιατί εμείς που τους ζούμε από κοντά και από μέσα, τους θεωρούμε τους πλέον σχετικούς. Και ειλικρινά λυπάμαι που ο δήμαρχος της Δράμας έφτασε το επίπεδο το πολιτικό τόσο γρήγορα, τόσο χαμηλά. Θα δεχόμουν την έκφραση ότι δεν είναι καλά πληροφορημένος ο κύριος Μαμψάκος. Δεν δέχομαι όμως ότι ο αρχηγός της παράταξής μας, ο άνθρωπος που λέγεται Χριστόδουλος Μαμψάκος και έχει προσφέρει στα κοινά εδώ και χρόνια και από τη θέση του Προέδρου της Κοινότητας της Χωριστής και από τη θέση του Αντιδημάρχου, ότι είναι άσχετος. Προφανώς όμως ο κύριος Δήμαρχος τελεί υπό πανικό και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο από αυτά που δήλωσε στην τηλεόραση, από αυτά που έχει γράψει και η εφημερίδα που έχω μπροστά μου και θα αναλύσουμε σε λίγο, και από τις κινήσεις τις οποίες κάνουμε. Θα είναι καλό όμως να υπάρχει μια εγκράτεια. Έχουμε δρόμο ακόμα μέχρι τις εκλογές και ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε έναν πολιτικό πολιτισμό έτσι ώστε να μην φτάσουν να παρεκτραπούν τα πράγματα, διότι θεωρώ είναι καιρός μέσα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές όπως είπατε που περνάμε να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα να ασχοληθούμε και να δώσουμε λύσεις και όχι να φτάνουμε σε τέτοιου είδους άκερες αντιπαραθέσεις. Είμαστε λοιπόν με τον Χριστόδουλο Μαμψάκο γιατί πιστεύουμε στον άνθρωπο, γιατί πιστεύουμε στον πολιτικό, γιατί πιστεύουμε σε αυτό που μπορεί να συνδυάσει και τα δύο.
δεν είναι ούτε ο σκληρός πολιτικός, ούτε ο άνθρωπος που είναι μακριά από την πολιτική. Είναι αυτός που πραγματικά κατάφερε να ενώσει όλη αυτή την παράταξη, να πείσει όλους αυτούς που σήμερα πραγματικά συναγωνιζόμαστε προς τον κοινό αγώνα και φτάνουμε σε σημείο, λίγους μήνες πριν τις εκλογές, να πιστεύουμε ότι πραγματικά έχουμε διαμορφώσει το κλίμα για το οποίο οραματιζόμασταν από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε όλοι μαζί αυτό το, θα μου τρέψει να πω, το όνειρο. Να πω και εγώ πάνω σε αυτό, να συμπληρώσω τον Αριστίδη και να πω ότι και για μένα είναι προτεραιότητα που είδα στο Χριστόδουλο Ψάκο, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτός με τον οποίο θα συστρατευθώ, να είναι ένας άνθρωπος άξιος, ικανός, πετυχημένος με την έννοια της λέξης πετυχημένος στην επαγγελματική του σταδιοδρομία, που δεν έχει απασχολήσει ποτέ και κανένα, δεν έχουν ακουστεί διάφορα σχόλια ούτε επί προσωπικού, ούτε όσο άσκησε διοίκηση, ούτε για την επαγγελματική του ιδιότητα, ούτε για την οικογένειά του. Και μέσα σε αυτή την παράταξη ομάδα, θα την πω εγώ, είδα ανθρώπους οι οποίοι έχουν τις ίδιες ανησυχίες, τους ίδιους προβληματισμούς και τα ίδια οράματα που έχουμε και εμείς για τη δράμα που ονειρευόμαστε. Κύριε Μητσιάδη, μέσα από τη δουλειά σας, είστε ψυχολόγος, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι βλέπετε τον κόσμο, δεν ξέρω αν η δουλειά σας αυξήθηκε λόγω της κρίσης ή μειώθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης. Ωστόσο, βλέπουμε ότι. Θέλω να μου πείτε, αν βλέπετε, αν ο κόσμος πιστεύει στους πολιτικούς, μιλάτε μαζί του, πιστεύει ότι οι πολιτικοί της δράμας μπορούν να αλλάξουν τη δράμα. Ο κόσμος τα τελευταία χρόνια, και όχι μόνο τα τελευταία 3-3,5 χρόνια λόγω της κρίσης, έχει απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Δικαίως βέβαια. Γιατί τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε δυστυχώς δεν καλύπτουν τις προσδοκίες και τις αναμονές των συμπολιτών μας. Καθημερινά βλέπουμε διάφορα σκάνδαλα στα μικρά και μεγάλα κανάλια και η απογοήτευση έχει πια φτάσει σε, και έχει πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας μέσα στη σκέψη του κάθε συμπολίτη μας. Υπό την έννοια ότι δεν έχει αφήσει πλέον τίποτα όρθιο, δεν πιστεύει σε κανέναν, δεν μπορεί να εμπνευστεί από κανέναν και γι' αυτό έχει μπει στην θέση πλέον απαξιών την πολιτική. Αυτό δεν το λέει ο Αριστίδης, αυτό το λένε τα Γκάλοπ. Εάν κοιτάξουμε λοιπόν και αναλύσουμε λιγάκι τα Γκάλοπ και δούμε πώς είναι αυτοί οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τους πολιτικούς, δεν ψηφίζουν, το φαινόμενο του κανένα, δηλαδή ψηφίζουν το πρώτο, το δεύτερο και ο κανένας είναι πάντα αυτός που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό, θα καταλάβουμε πραγματικά πού πάνε τα πράγματα. Και δυστυχώς θα δούμε σε αυτές τις εκλογές που έρχονται ακόμη μεγαλύτερη απαξίωση και δεν τη δεύτερη Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, που είναι οι εκλογές της Ευρωβουλής. Και όλα αυτά γιατί κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε μια αλήθεια. Οι εποχές όπου ο κόσμος πραγματικά παρασυρώταν από το συνέστημα για να ψηφίσει, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Ζούμε σε μια εποχή όπου ο περισσότερος κόσμος έχει μια μεγαλύτερη πρόσβαση στην ενημέρωση, έχει μπει σε μια διαδικασία διερεύνησης της πραγματικότητας, το τι σημαίνει άσκηση πολιτικής, βλέπει, κρίνει, αξιολογεί την καθημερινότητα. Και δυστυχώς για τους σημερινούς πολιτικούς, όπως είπαμε, η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ βαριά και πάρα πολύ σκληρή. Με τα ημίμετρα τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε στην καθημερινότητα, δεν μπορούμε να λύσουμε τα σοβαρά προβλήματα. Ωραία, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Είναι στην ουσία, σε εισαγωγικά, η ένωση των παρατάξεων του Ενώνουμε τη Δράμα και του κ. Παπαμανουή, το νέο επιχείρημα Δράμα. Τι ακριβώς συμβαίνει, να μας πείτε, σε ένα γενικό πλαίσιο, καταρχήν. Θεωρώ ότι εδώ έγιναν λάθη από την αρχή. Δεν θα δικαιολογήσω ούτε τον κύριο Μαμψάκο, ούτε τον κύριο Παμανούλη. Μ' αρέσει να είμαι δίκαιος. Έτσι μάθαμε να λειτουργούμε στη ζωή μας, με απόλυτη δικαιοσύνη και με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε και από εδώ και πέρα. Έγιναν λάθη επί λαθών. Η πλευρά του κύριου Παμανούλη μιλάει για διάσπαση μιας παράταξης. Ότι ο κύριος Μαμψάκος έχει διασπάσει την νέα εποχή νέα δράμα. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην νέα εποχή νέα δράμα είμαι από τα 16 μου, από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση που είχε χάσει ο τότε υποψήφιος δήμαρχος ο Τζίμας ο Μαργαρίτης. Δεν μπήκαμε ξαφνικά δηλαδή όπως κάποιοι άλλοι και κόπτονται τόσο περισσότερο για την παράταξη αυτή. Είναι μια παράταξη για την οποία αγωνιστήκαμε, την οποία σεβαστήκαμε, στηρίξαμε
Έκλεισε όμως ο κύκλος αυτής της παράταξης και δυστυχώς δεν έκλεισε όπως θα έπρεπε. Διασπάς κάτι το οποίο είναι ενωμένο και ενιαίο. Δεν διασπάς κάτι το οποίο έχει διασπαστεί ήδη από μόνο του. Όλοι αυτοί λοιπόν που κόπτονται για τη διάσπαση θα έπρεπε να συνειδητοποιήσουν τον πρώτο χρόνο μετά την ήττα της παράταξης αυτής με ποιον τρόπο διαχειρίστηκαν την ήττα της παράταξης και την αντιπολιτευτική της θέση. Είτε αυτοί λέγονται τοπικοί της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοί λέγονται οι βουλευτές, που τώρα κόπτονται όλοι προς το τέλος, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μία άκρη. Πέρασε λοιπόν πάρα πολύ χρόνος, όπου στη συνείδηση των συμπολιτών μας αυτό έγινε ένα πολύ σοβαρό στοιχείο που κανείς δεν μπορούσε να εξηγήσει γιατί υπάρχει μία τέτοια στάση από την πλευρά της νέας εποχής, νέας δράμας. Όταν λοιπόν μπήκε στη διαδικασία ο κύριος Χριστόδουλος Μαμψάκος και αποφάσισε ότι θέλει πραγματικά αυτό το οποίο ουσιαστικά έχει κλείσει να το αφήσουμε πίσω και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάτι καινούριο, τότε μπήκαν στη διαδικασία κάποιοι να θεωρήσουν γιατί ο Χριστόδουλος και όχι ίσως εμείς. Και εκεί αρχίσαν οι αντιπαραθέσεις. Όταν λοιπόν η παράταξη αυτή πια είχε συσταθεί και ήμασταν έτοιμοι να μπούμε στη διαδικασία να χτίσουμε περαιτέρω την παράταξη, κατηγορηθήκαμε για αυτό το πράγμα. Ότι ουσιαστικά διαλύσαμε κάτι που ήδη οι ίδιοι τους επέτρεψαν να διαλυθεί. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι στους αγαπητούς μου συμπολίτες. Σε αυτή τη χώρα και σε αυτόν τον τόπο έχουμε ένα τεράστιο θέμα στο να αποχωριστούμε κάτι το οποίο έχει κλείσει. Σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας. Θεωρείται όμως όριμο και συνετό, και αυτό ας το καταλάβουμε κάποια στιγμή, ότι όριμο θεωρείται το να μπορώ να πάρω αποφάσεις όταν κάτι έχει κλείσει, να το αφήσω πίσω με απόλυτο σεβασμό και πάνω σε αυτά που μου άφησε το παλαιό, να μπορέσω ως παρακαταθήκη με αυτά να χτίσω κάτι καινούριο. Γιατί οι επιταγές της σημερινής πραγματικότητας αυτό απαιτούσαν. Εάν κάποιοι δεν το κατάλαβαν, γιατί έτσι συνέφερε, επειδή δεν είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν κάτι από μόνοι τους και ήθελαν και προσπάθησαν με τον τρόπο αυτό να συνεχίσουν να στηρίζουν κάτι παλαιό, κάτι το οποίο πια δεν είχε τη δυνατότητα να δώσει, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμα δικό τους και το σεβόμαστε. Εμείς όμως σε καμία περίπτωση δεν αισθανόμαστε στο ελάχιστο ότι διασπάσαμε μία παράταξη έτσι όπως θέλω να το περάσω. Και θα κλείσουμε το εξής. Ας ξεκαθαρίσουμε λιγάκι ότι το θέμα δεν είναι μόνο μεταξύ των δύο αρχηγών. Η βάση των παρατάξεων, έτσι όπως θέλουν να το περνάνε, έχει μια κοινή δεξαμενή ψηφοφόρων. Ας σεβαστούμε το δικαίωμα του καθενός να λειτουργήσει βάσει των προγραμμάτων που ουσιαστικά έχει δουλέψει και στο τέλος να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αυτό το οποίο θέλουν να περάσουν προς τα έξω, ότι δίνουμε πραγματικά τη δυνατότητα να ελπίζει η νη δημοτική αρχή ότι θα ξαναβγεί γιατί εμείς έχουμε διασπαστεί, επιτέλους ας το διαλύσουμε μέσα στις σκέψεις των συμπολιτών μας και να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Δεν είμαστε αντίπαλοι με την πλευρά του κύριου Παπαμανουήλ. Είμαστε συναγωνιστές σε έναν κοινό αγώνα. Και ο κοινός αγώνας έχει να κάνει με τα προβλήματα της δράμας. Ο οποιοδήποτε είναι αυτός ο οποίος θα καταφέρει να βγει μπροστά τη δεύτερη Κυριακή, η στήριξη οφείλουμε να το ξεκαθαρίσουμε ότι θα είναι δεδομένη από τη δική μας την πλευρά, από τη βάση. Και αυτό βασικά συνδέει και αυτό που είπε ο κ. Μαψάκος, ότι ο εθνός δεν είναι το Παπαμανουήλ, αλλά τα προβλήματα της πόλης μας. Σαφέστατα. Κύριε Χατζηγιακή, διά στην άποψη. Να πω κι εγώ ότι να θυμίσω ότι βασικά οι εκλογές κερδίζονται στη δεύτερη Κυριακή, όχι στην πρώτη, και αν θυμάστε καλά, και ο κύριος Θωμάς Μαργαρίτης στην πρώτη Κυριακή ήταν 11 μονάδες μπροστά, έτσι, και στη δεύτερη Κυριακή με την ένωση των δυνάμεων βγήκε ο κύριος Χαρακίδης που δεν το περίμενε νομίζω κανείς αυτό σαν ενδεχόμενο και δεν το υποψιαζόντουσαν ούτε και οι ίδιοι. Έτσι, και γι' αυτό βλέπουμε τώρα να υπάρχουν και δημοτικοί σύμβουλοι με 400 και 500 σταυρούς και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πάρει 1.000 σταυρούς και τους έχει τιμήσει η τοπική κοινωνία και ήθελε να τους δει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Και εδώ ανήκει ένα άλλο θέμα μεγάλο με τον εκλογικό νόμο που τελικά δεν πέρασε. Όσον αφορά εμένα, θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν υπήρχε περίπτωση, επειδή δεν ανήκω ούτε σε κόμματα ούτε σε παρατάξεις, δεν ανήκα ποτέ, δεν υπήρχε περίπτωση να ασχοληθώ με τον τόπο μου, να κατέβω υποψήφιος. Με την ομπρέλα κάποιας παράταξης η οποία
έχει διοικήσει το Δήμο 20-25 χρόνια. Εγώ οι όροι που είχα θέσει ήταν να φτιάξω μια καινούργια παράταξη ανεξάρτητη, με φρέσκους ανθρώπους, άφθαρτους, με νέες ιδέες που θα δουλέψουν πραγματικά για το καλό του τόπου. Η αλήθεια είναι, επιτρέψτε μου να πω πάνω σε αυτό κάτι, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να χρεωθούμε εμείς τα λάθη των παλαιότερων. Δεν θα θέλαμε να βγούμε έξω στην κοινωνία της Δράμας, να σταθούμε απέναντι στον συμπολίτη μας, με σεβασμό και εκτίμηση να ζητήσουμε την ψήφο του και να μας πει ότι η προηγούμενη, μάλλον η αρχή η οποία εκπροσωπείται, δεν έκανε αυτά ή έκανε τα άλλα ή φαγώθηκαν εκεί χρήματα και να πρέπει να σταθώ εγώ υπόλογος σε κάτι τέτοιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει και οφείλει να είναι ανεξάρτητη και ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε Μουσιάδη, αναφερθήκατε πριν στον δεύτερο γύρο των εκλογών, που όπως λέτε είναι ο σημαντικότερος, καθώς εκεί πρέπει να υπάρχει ένωση. Ωστόσο, κάποιοι θα πούν ότι παρότι στο δεύτερο γύρο μπορεί να είστε μαζί, το ότι δεν είστε μαζί από την αρχή δίνει ένα προβάδισμα στον κύριο Χαρακίδη. Ισχύει κάτι τέτοιο κατά τη γνώμη σας? Θα ήθελα πάρα πολύ να μας το αναλύσει ένας που πραγματικά αντιλαμβάνει την πολιτική, πώς δίνει προβάδισμα στον κύριο Χαρακίδη. Αν σας λέει κάτι αυτό. Κύριε Χαρακίδη, εσείς. Εγώ θέλω να πω ότι θα επανέλθω πάλι στο προηγούμενο, σε αυτό που είχα πει και πριν, ότι ας μην ξεχνάμε ότι η διάσπαση υπήρχε και στην παράταξη του κυρίου Μαργαρίτη με τον κύριο Ευμυρίδη και ο κύριος Χαρακίδης είχε απέναντί του τον κύριο Σούτο. Έτσι. Επομένως, τίποτε δεν είναι δεδομένο και δεν μπορούμε από τώρα να πούμε ότι εγώ, επειδή είμαι εν ενεργεία δήμαρχος, έχω το προβάδισμα, επειδή οι δύο παρατάξεις έχουν κοινή. Να σας το θέσω αλλιώς. Και εγώ θεωρώ ότι και η κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πλήγμα για την παράταξη του κυρίου Χαρακίδη. Επομένως, δεν θεωρώ τίποτε ως δεδομένο και ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα ψηφίσει τους καλύτερους. Κύριε Χατζηγιαννίδη, σε γενικές γραμμές θεωρείτε επιτυχημένη τη δημοτική αρχή τα τελευταία 4 χρόνια, σχεδόν τα τελευταία 4 χρόνια? Και αν όχι, τι μπορείτε εσείς να αλλάξετε σαν δημοτικός σύμβουλος? Δεν μπορώ να κρίνω αν είναι επιτυχημένη. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι βλέπω μια απλή διαχείριση στην άσκηση διοίκησης. Δεν μπορώ να μηδενίσω, γίνονται κάποια πράγματα, αυτά όμως πάντα γινόντουσαν έργα στο Δήμο Δράμας, έτσι γίνονται και σήμερα. Η διοίκηση πρέπει να έχει μια συνέχεια. Κάποια έργα είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, συνεχίζουν από την νυν Δημοτική Αρχή, και κάποια έργα που έχει ξεκινήσει ο κύριος Χαρακίδης θα τα συνεχίσει η επόμενη Δημοτική Αρχή. Και αυτό είναι και το νόημα, να υπάρχει μια συνέχεια στη διοίκηση. Στη βελτίωση. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα, το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, εγώ προσωπικά, σαν Δημοτικό Σύμβουλος, εμένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι, σαν προτεραιότητα, αν ιεραρχήσουμε τα προβλήματα του τόπου, να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στην κοινωνική πολιτική, στη βοήθεια δηλαδή των κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Δράμα αυτή τη στιγμή. Και η ανεργία φυσικά, στην οποία θα δούμε και εκεί κατά πόσο μπορούμε να. Γιατί κάποιοι είχαν υποσχεθεί και δημιουργία θέσεων εργασίας κτλ., τα οποία βέβαια δεν τήρησαν. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο με ενδιαφέρει πραγματικά είναι να βοηθήσω τη βελτίωση της καθημερινότητας, της ποιότητας των συμπολιτών μου σε σχέση με τη δημιουργία υποδομών, όπως είναι σε χώρους άθλησης, ανάπλαση κάποιων πάρκων, δημιουργία ποδηλατοδρόμων. Πράγματα που λείπουν από την Δράμα, η οποία είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη, και αυτά έπρεπε να θεωρούνται δεδομένα. Κύριε Μωυσιάδη, εσείς θα μπορείτε κάτι να αλλάξετε? Και καταρχήν να μου πείτε αν είναι επιτυχημένη μέχρι στιγμής η Δημοτική Αρχή. Είναι πραγματικά πετυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκεί τη διοίκηση και διαχειρίζεται πραγματικά τα περί του Δήμου. Όσον αφορά την διαχείριση, είναι πάρα πολύ καλή στη διαχείριση. Μας το έχουν αποδείξει. Τώρα, όσον αφορά τη δημιουργία έργων, θα μου τρέψω να σας πω ότι δεν μας έχουν πείσει. Βέβαια, ο Δήμαρχος κάνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να μας πείσει ότι έκανε έργα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ σε αυτόν τον τόπο. Προσπαθεί να μας πείσει ότι είναι ο καλύτερος Δήμαρχος που έχει περάσει. Μηδενίζει την προσφορά του κυρίου Τσίμα Μαργαρίτη και του κυρίου Θωμά Μαργαρίτη σε διάφορες δηλώσεις του δεξιά και αριστερά, όπως βλέπουμε και στα site και στην τηλεόραση. Έχει μία τάση να θέλει να αυτοπροβάλλει ότι είναι ο καλύτερος, έχει κάνει το καλύτερο. Έχουμε κάνει τις καλύτερες εκδηλώσεις όσον αφορά το Φεστιβάλ Τεχνών Μήκους, την καλύτερη Ονειρούπολη. Οτιδήποτε έχουν πιάσει, το έχουν κάνει. Θα μου τρέψω να σας πω ότι δεν μιλάμε για μία απλή διαχείριση, αλλά μία
μαγική ικανότητα. Ένας Μάικλ Αμάρ, δηλαδή της πολιτικής. Ό,τι αγγίζει το κάνει με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τώρα βέβαια γιατί το κάνει, μπορώ να σε εξηγήσω και έχω μπροστά από την εφημερίδα χθες τους ψιθύρους όπου έχει δώσει συνέντευξη και αναφέρει αναλυτικά τι έχει κάνει ως Δημοτική Αρχή, δεν θα πω εγώ τίποτε. Εδώ έχω λοιπόν τους ψηθύρους και δίπλα έχω τις δηλώσεις, τις προγραμματικές που κάνανε στις εκλογές που πέρασαν. Εάν πραγματικά θέλουν, δεν θέλω να σχολιάσω εγώ τίποτε, να δώσει στους ψηθύρους μαζί με αυτή την συνέντευξη τη χθεσινή τις προγραμματικές δηλώσεις που είχαν κάνει στις προηγούμενες εκλογές. Ας τα δώσει και ας έχει ο κόσμος τη δυνατότητα, επιτέλους μία φορά, να κάνει από μόνος του τη σύγκριση. Γιατί λέει εδώ στην εφημερίδα ότι το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεών του το έχει ολοκληρώσει. Εάν το έχει λοιπόν ολοκληρώσει και είναι τόσο ικανοποιημένος από τη δουλειά του, ας μας το δείξουν, χωρίς να σχολιάσω τίποτε εγώ, να έχουμε τη δυνατότητα να το αξιολογήσουμε εμείς. Από τη μία πλευρά λοιπόν θα είναι η συνέντευξη χθεσινή και από την άλλη να αναδημοσιευθεί το πρόγραμμα. Όσον αφορά αυτό που είπε προηγουμένως ο Αριστείδης για την άσκηση διοίκησης από την νυν Δημοτική Αρχή, ξεχάσαμε μία πολύ σημαντική παράμετρο, ότι η νυν Δημοτική Αρχή βρήκε τα ταμεία του Δήμου γεμάτα με κάποια εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα, όπως ισχύει και για την ΔΕΑΔ κάτι αντίστοιχο, και το αν γίνεται σωστή και χρηστή διοίκηση, αυτό θα φανεί όταν θα παραδώσει τη διοίκηση ο κ. Χαρακής στην επόμενη Δημοτική Αρχή. Εκεί θα φανεί κατά πόσο έχει γίνει σωστή και χρηστή διοίκηση των οικονομικών του Δήμου, δηλαδή των συμπολιτών μας. Ήθελα να σχολιάσω ότι δυστυχώς τον κ. Χαρακή το διαψεύδουν οι αριθμοί όσον αφορά το πώς πραγματικά έχει διαχειριστεί τη Δημοτική Αρχή. Βλέπουμε τα τελευταία 3,5 χρόνια ότι ο αριθμός των νέων που φεύγουν στο εξωτερικό έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι η πόλη μας παραμένει σε υψηλά επίπεδα ανεργίας σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Υπάρχει μια τεράστια απογοήτευση ότι και στην πόλη μας ο αριθμός των αυτοκτονιών έχει μεγαλώσει και καθημερινά αντιμετωπίζουμε την στεναχώρια για την κατήφια από τους συμπολίτες μας και ίσως αυτό που δήλωσε χθες στην εκπομπή, στην οποία ήταν προσκεκλημένος, ότι ακολούθησαν, λέει, δραμηνοί, πίστεψαν στο όραμα το οποίο τους παρουσιάσαμε. Βέβαια, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν το 26% το οποίο πήρε στην πρώτη Κυριακή να είναι αυτό το οποίο θέλει να πιστεύει ότι ακολούθησαν οι δραμηνοί. Και το λέω αυτό γιατί, εάν αυτό ήταν το όραμα που πραγματικά ήθελε να μας δώσει, προφανώς ως όραμα πέτυχε. Περιμέναμε να αλλάξουν πολλά, περιμέναμε να δούμε τους δείκτες. Οι δείκτες παραμένουν στα ίδια και σε χειρότερα επίπεδα. Ο κόσμος πραγματικά έχει προβλήματα και δεν το λέω εγώ αυτό. Μπορεί όλος ο κόσμος να πάρει την εφημερίδα, τον ψηθύρο, να γυρίσει στη σελίδα 12 και να δει τις δηλώσεις του Δημάρχου. Θα πω χαρακτηριστικά το εξής. Οι έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, η διανομή τροφίμων, οι τροφοεπιταγές καλύπτουν συνεχώς περισσότερους συμπολίτες μας. Εγώ νιώθω πραγματικά ντροπή, νιώθω στεναχώρια όταν ο ίδιος ο Δήμαρχος δηλώνει ότι πραγματικά έχουμε ένα αύξημα αριθμό περιπτώσεων που επισκέπτονται το Δήμο, το κοινωνικό ιατρείο, το κοινωνικό παντοπολείο κτλ. Ένα πράγμα δεν καταλάβαμε. Δεν χτίζουμε υποδομές για να διαχειριστούμε απλά τη φτώχεια η οποία υπάρχει και τη δυσαρέσκεια και την ανέχεια. Αλλά η άσκηση πολιτικής είναι αυτή που πραγματικά πρέπει να έχει προσανατολισμό να σταματήσει κάποια στιγμή αυτή η κατάσταση. Εγώ προσωπικά δεν αισθάνομαι περήφανος που όλο και περισσότεροι συμπολίτες μου μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Αν αυτή η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι πέτυχε σε αυτό το κομμάτι, τότε έχω να τους πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Αλλά επειδή ρωτήσατε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, σας απαντώ λοιπόν ότι εμάς από την επομένη, εάν οι δραμηνοί πραγματικά συμπολίτες μας πιστέψουν, όχι στο όραμα, δεν μιλάμε με όραμα, πιστέψουν στο πρόγραμμα το οποίο θα συναποφασίσουμε μαζί τους, γιατί για πρώτη φορά σε αυτόν τον τόπο δόθηκε η δυνατότητα στην κάθε γειτονιά και στον κάθε πολίτη να συμμετάσχει με αυτό που πραγματικά θεωρεί ως πρόταση για τον τόπο του. Επεξεργαζόμαστε λοιπόν το πρόγραμμα και θα παρουσιάσουμε ένα
πρόγραμμα και έχει ένα όραμα στους συμπολίτες μας. Ένα πρόγραμμα εφικτό, χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς μεγάλα λόγια, που να μπορέσει πραγματικά να υλοποιηθεί και να ανακουφίσει. Και επίσης, από την επομένη, αυτό που θα κοιτάξουμε πραγματικά να στηρίξουμε άμεσα, είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε υποδομές και δυνατότητες να σταματήσει αυτή η κοινωνική αιμορραγία. Αυτό το περισσότερο εμένα με ενοχλεί. Κύριε Χατζηγιακίδη, να μιλήσουμε λίγο για μερικά έργα, μερικές εκδηλώσεις εισαγωγικά και πιο συγκεκριμένα να μιλήσουμε για την Ονειρούπολη. Η Ονειρούπολη είναι για μένα, νομίζω για όλους τους Δραμινούς, το μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν που έχει να επιδείξει η Δράμα. Είναι επίτευγμα του προηγούμενου δημάρχου του κ. Θωμά Μαργαρίτη. Απλά βλέπουμε ότι τώρα τελευταία γίνεται πολύς λόγος ότι ζήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια τις πιο επιτυχημένες χρονιές της Ονειρούπολης. Ακούμε έξω τα κανάλια, δημοσιογράφους, ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά. Εγώ σαν απλός πολίτης, ο οποίος έχω επισκεφτεί την Ονειρούπολη και πέρσι και φέτος, αυτό που βλέπω είναι ότι έχει στραφεί η Ονειρούπολη σε ένα άλλο κομμάτι, πιο εμπορικό, καθαρά εισπρακτικό. Νομίζω ότι έχει χάσει εκείνη την έγκλη, την αρχική, που είχαν οραματιστεί αυτοί οι οποίοι την εμπνεύστηκαν και την δημιούργησαν. Αυτό νομίζω αποδεικνύεται και από άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις που γίνονται σε άλλες πόλεις, οι οποίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την Ονειρούπολη, η οποία για μένα έχει μείνει όχι στάσιμη, νομίζω ότι έχει φθήνουσα πορεία και νομίζω ότι φέτος πρέπει να ήταν η χειρότερη χρονιά, όχι η καλύτερη, η χειρότερη. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και μέσω των μετακινήσεων λεωφορείων, οχημάτων κτλ. Που δέχτηκε η πόλη μας αυτό το διάστημα. Αλλά αυτή η αίσθηση που εισπράττω όταν επισκέπτομαι την Ονειρούπολη είναι ότι δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ με δράσεις παλαιού τύπου. Για μένα, χαριτολογώντας, σας πω ότι φέτος που την επισκέφτηκα και έκανε ο γιος μου εκεί κάποια αυτοκίνητα και κάποια παιχνίδια, ότι ήταν ξεβαμμένα σε πολύ άθλια κατάσταση και νομίζω ότι αντί να πάμε μπροστά γυρίζουμε πίσω. Και για μένα το πρόβλημα έχει να κάνει πρώτον ότι αντιμετωπίζεται από την νυν δημοτική αρχή καθαρά ως επιχείρηση, να βάλουμε όσο περισσότερα σπιτάκια μπορούμε, να τα κατεβάσουμε και μέσα στο δρόμο, να έχουμε έσοδα, αλλά ξεχνάνε ότι αυτό ήταν μια ιδέα, ένα όραμα για κάποιους ανθρώπους και έχει να κάνει και με το ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται αυτή την ιδέα πλέον. Θα πρέπει να είναι κάποια άτομα τα οποία έχουν τις κατάλληλες γνώσεις με το αντικείμενο της ψυχαγωγίας και να μπορούν αυτό το προϊόν να το βελτιώσουν και να το πάνε παραπέρα. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Λούνα Πάρκ, λέει και ο κύριος Χατζηγιακίδης, συμφωνείτε? Απόλυτα. Ήταν μια τεράστια ιδέα του Θωμά του Μαργαρίτη, ο άνθρωπος ο οποίος εμπνεύστηκε την Ονειρούπολη και δυστυχώς όταν το ρώτησαν τον σημερινό δήμαρχο ποιος την εμπνεύστηκε, δεν μπόρεσε να απαντήσει. Είχε τους λόγους του προφανώς, γιατί ήταν μια τόσο μεγάλη ιδέα, θέλει και πολύ μεγάλο ανάστημα για να μπορέσει να την υποστηρίξει. Και το λέω αυτό γιατί ο κύριος Θωμάς Μαργαρίτης έχει προσφέρει αρκετά σε αυτόν τον τόπο, ασχέτως αν ο νυν δήμαρχος θέλει ουσιαστικά να μηδενίζει τους πάντες και τα πάντα. Και θα πω πραγματικά με τα λύπης μου ότι φέτος η Ονειρούπολη δεν είχε την έγκλη των προηγούμενων χρόνων. Ο λόγος και οι αιτίες θα διερευνηθούν παρακάτω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή είχε πάρει θέση της Ονειρούπολης ως αντιπολίτευση. Και πολλές φορές έλεγαν ότι θα την καταργήσουν, θα την πάρουν από εδώ, τέλος πάντων κτλ. Εμείς βλέπουμε ότι η Ονειρούπολη είναι μια τεράστια ανάσα οικονομική σε αυτούς που πραγματικά, στους συμπολίτες που πραγματικά δουλεύουν με την Ονειρούπολη, αλλά πέρα από εκεί δίνει μια τεράστια ανάσα περηφάνεια σε όλους εμάς, γιατί μας επισκέπτονται άτομα από όλη σχεδόν την Ελλάδα και μας δίνουν τη χαρά και την ικανοποίηση ότι επιτέλους αυτός ο τόπος, ο τόσο όμορφος τόπος, δεν διαφημίζεται μόνο για τη δόξα που δυστυχώς και αυτή είναι πλέον σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πραγματικά έχει κάτι πάρα πολύ δυνατό, ψυχαγωγικό, όμορφο, που αγγίζει το σύνολο της οικογένειας από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Αυτός ο θεσμός λοιπόν πιστεύω ότι χρήζει περισσότερο σεβασμό και περισσότερης οργάνωσης
και τα επόμενα χρόνια. Πάνω σε αυτό θέλω να πω και εγώ ότι πρέπει να οργανωθεί και καλύτερα, γιατί θυμάμαι ότι πέρα από το γεγονός ότι όταν ήταν αντιπολίτευση η νη δημοτική αρχή είχε ισχυριστεί ότι θα την μεταφέρουμε την Ονειρούπολη, θα την πάρουμε από εκεί κτλ. Και τώρα που ήρθαν να ασκήσουν δείξη πλέον, την έχουν κάνει σημαία του στην Ονειρούπολη, ότι η Ονειρούπολη είναι πολύ καλή και πετυχημένη. Θα πρέπει να θυμάμαι ότι είχαν πει ότι θα την αναπτύξουν και στα τοπικά διαμέρισματα. Δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει, γιατί εγώ ακούω πολλά παράπονα από επιχειρήσεις, οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά στο κέντρο πέρυξης της Ονειρούπολης, οι οποίες έχουν τεράστιο πρόβλημα και δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι γίνεται η Ονειρούπολη αυτές τις μέρες. Αυτοί δεν έχουν δει κάποιο όφελος από την Ονειρούπολη, οικονομικό όφελος. Είναι μόνο στο στενό κύκλο της Ονειρούπολης. Δηλαδή θα πρέπει να τη δούμε με άλλο μάτι. Κύριε Χατζηγιακίδη, ένα μνημείο το οποίο έκανε αρκετά φόρεμο εισαγωγικά τον τελευταίο καιρό ήταν το μνημείο για την νίκη της Δράμας. Ένα μνημείο που κόστησε αρκετά, φυσικά δήλωσαν και ο κ. Χαρακτήρης ότι πολλές λεπτοχορηγίες. Πολύ γκρινιάξαν όμως. Ποια είναι η δικιά σας άποψη για το μνημείο αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν πολλά. Οπτικά δεν έχω και τις κατάλληλες γνώσεις. Είναι κάτι σαν άγαλμα, κάτι όμορφο. Το θέμα είναι κατά πόσο ήταν η κατάλληλη χρονική στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο. Να στοιχήσει, δεν γνωρίζω, ακούω διάφορα νούμερα, 100.000, 200.000, ότι γίνανε αποχορηγίες κτλ. Θα μπορούσαν να έχουν γίνει, νομίζω, πιο σημαντικά πράγματα και η Δράμα, δόξα τω Θεώ, είναι γεμάτη από αγάλματα. Υπάρχουν πάρα πολλά αγάλματα στη Δράμα και νομίζω ότι το πιο σημαντικό την παρούσα χρονική στιγμή είναι πώς θα σταθούμε δίπλα στους συμπολίτες μας, αυτούς που έχουν ανάγκη. Θα μπορούσαμε δηλαδή να βοηθήσουμε. Δείτε κάτι άλλο. Δείτε ότι καθημερινά αυξάνονται αυτοί που επισκέπτονται το συσίτιο της Ιεράς Μητροπόλεως. Έπρεπε να μας προβληματίσει κάτι τέτοιο. Όχι. Εντάξει, είναι καλό ένα άγαλμα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι το πρωτεύον, δεν είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα. Νομίζω ότι πρέπει να ιεραρχήσουμε διαφορετικά τα προβλήματα και να τα δούμε λίγο με άλλο μάτι. Το μνημείο της νίκης της Δράμας είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μνημείο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αυτούς που το εμπνεύστηκαν, σε αυτούς που το δημιούργησαν. Νομίζω ότι ο πολιτισμός δεν σταμάτησε ποτέ σε αυτή τη χώρα. Είμαστε μια χώρα που παράγουμε πολιτισμό. Θέλω να δώσω πραγματικά τα συγχαρητήρια μου στην Δημοτική Αρχή. Σίγουρα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα αυτά και σε άλλους σκοπούς. Θεωρώ όμως ότι, όπως είπα και πριν, δεν θα γίνονταν έτσι ούτε ο Παρθενώνας, ούτε όλα αυτά τα ωραία μνημεία τα οποία έχουμε στην Ελλάδα. Και δεν μπορεί κανείς να μας πει ότι τις εποχές που γίνανε τα μνημεία όλα αυτά, ότι οι πολίτες πραγματικά ευημερούσαν. Το μόνο που έχω να πω και το οποίο πραγματικά με στεναχώρησε χθες στην ίδια συνέντευξη του κύριου Χαρακίδη, θα μου πρέπει να το διαβάζω, λέει: «Πολίτες χωρίς μνήμες και ιστορία είναι καταδικασμένοι να υποκύψουν και να σκύψουν το κεφάλι στα προβλήματα της καθημερινότητας». Αναφέρεται στο άγαλμα. Θα ήθελα να πω ότι εγώ ως πολίτης δεν αισθάνομαι ότι το μνημείο θα είναι αυτό το οποίο πραγματικά θα κρατήσει ψηλά τη μνήμη μου και ότι αν δεν ήταν αυτό θα έσκυβα το κεφάλι. Είναι ωραίο, είναι καλό, καλώς έγινε, αλλά οι πολίτες έχουμε και μνήμη και θα υπενθυμίσω και στον κύριο Χαρακίδη ότι έχουμε και κρίση. Και θα το δει σε τρεις μήνες αυτό. Και τη μνήμη των πολιτών και την κρίση των πολιτών. Θα το δούμε. Ωραία. Κύριε Μωσιάδη, κύριε Χατζηγιακίδη, είστε πρόεδρος και αντιπρόεδρος, αντίστοιχα του ειδικά. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για το ειδικά, τι ακριβώς είναι το ειδικά και τι σκόπους έχει. Το υποστηρικτικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης που εμπνευστήκαμε πραγματικά πέτυχε ένα από τους βασικότερους στόχους του. Να κινητοποιήσει την ίδια δημοτική αρχή για να μπει στη διαδικασία να προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος μας στόχος και τον πετύχαμε. Στην παρούσα φάση το ειδικά λειτουργεί κανονικά με αυτούς που συμμετέχουν όλους τους φίλους δραμηνούς. Προσπαθούμε και παρέχουμε πραγματικά τα όσα ο κόσμος έχει ανάγκη στον βαθμό που φυσικά που μπορούμε και θέλουμε στο προσεχές διάστημα, συνεργαζόμαστε με ένα γραφείο νομοτεχνικό στην Αθήνα, μαζί τους να μελετήσουν την πρόταση για να φύγει το ειδικά πανελλαδικά. Και είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτήν την φάση. Κύριε Χατζηγιακίδη, ο κ. Μαμψάκος στήριξε από την αρχή. Ναι, είναι μια δράση την οποία ο κ. Μαμψάκος ήταν αρρωγός από την αρχή.
Νομίζω ότι όλοι οι γιο σκεπτόμενοι συμπολίτες μας αγκαλιάζουν αυτή την ιδέα, η οποία είναι πραγματικά είναι μια πρωτότυπη ιδέα και ο εμπνευστής της είναι ο Αριστίδης ο Μωυσιάδης, η οποία αυτό το διάστημα κοιτάζουμε πώς θα την εξελίξουμε και θα την περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή θα κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, επειδή από την αρχή η στόχευσή μας ήταν να μην μείνει σε τοπικό επίπεδο, αλλά να φύγει σε πανελλήνιο, σε πανελλήνια εμβέλεια, και είμαστε σε κάποιες συζητήσεις σε αυτό το διάστημα για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτόν τον στόχο. Θα ήθελα να συμπληρώσω εδώ ότι το ειδικά δημιουργήθηκε ως μια πλατφόρμα όπου πραγματικά κανένας από τους συμπολίτες μας δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να χαρακτηριστεί. Η τροφοεπιταγή είναι μια προσωπική επαφή. Η επαφή με το κοινωνικό παντοπολείο είναι μια προσωπική επαφή. Αναλογιστεί λιγάκι πόσο εύκολο είναι για τον περήφανο Έλληνα, τον περήφανο Δραμηνό, να φτάνει σε σημείο δύσκολο το να πρέπει να πάει να πάρει προσωπικά την τροφοεπιταγή, να μπει στο κοινωνικό παντοπολείο και να δεχτεί τον κοινωνικό στιγματισμό. Και πώς δημιουργεί και άλλου είδους σχέσεις, εξαρτήσεις. Εγώ δεν θα το πάω τόσο. Όχι, εγώ θα το. Δηλαδή θέλουμε να το δούμε από όλες τις διαστάσεις. Δηλαδή θα ήταν πολύ καλύτερο αν διανέμονταν κάποια κουπόνια τα οποία να μπορούσες δηλαδή να εισπράξεις μέσω των σούπερ μάρκετ τα οποία δραστηριοποιούνται και λειτουργούν στην πόλη μας. Κλείνοντας, ένα κάλεσμα να κάνουμε στον Δραμηνό λαό για τις επόμενες εκλογές. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω μία έκφραση την οποία είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κωνσταντόπουλος. Ως ψυχολόγος θα την οικειοποιηθώ. Θα πω κοιτάξτε μας τα μάτια και ψηφίστε. Ως ψυχολόγος με ρωτούν πολλές φορές και απαντώ ότι τα μάτια είναι μέσα από τα μάτια μπορείς να δεις την ψυχή του ανθρώπου. Ας μας κοιτάξουν λοιπόν στα μάτια οι συμπολίτες μας και ας αξιολογήσουν πραγματικά ποιους έχουν και ποιους μπορούν και θέλουν να στηρίξουν. Εγώ θα ήθελα τους συμπολίτες να αγκαλιάσουν την προσπάθεια που κάνουμε για τη Δράμα που οραματιζόμαστε για τα παιδιά μας, με νέους ανθρώπους, με νέες ιδέες, με άφθαρτους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν μια διαδρομή μέσα στην πόλη της Δράμας. Λίγο πολύ η Δράμα είναι μικρή πόλη, όλοι γνωρίζουμε ο κάθε συμπολίτης μας τι διαδρομή έχει, αν είναι σωστός επαγγελματίας, αν έχει προκαλέσει τους συμπολίτες του ή κάτι άλλο. Και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας έχουν και μνήμη, όπως είπε ο Αριστείς προηγουμένως, και θα μας εμπιστευτούν στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές του Μάη.